Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και βέβαια, και επικεφαλής του συνδυασμού, έτσι, του συνασπισμού του δημιουργία. Του συνασπισμού, αυτό θα έλεγα τώρα. Του συνασπισμού δημιουργία, με το όπου είστε μαζί με τον Φαΐλο τον Κρανιδιώτη και την Νέα Δεξιά. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε αυτή την σύμπλευση. Υπό ποια έννοια, το λέγαμε και χθες κάποια στιγμή εκεί σε αυτό το γεύμα, που όπως όλες οι παρατάξεις οργανώνουν έτσι, με τους δημοσιογράφους αυτό το διάστημα, ότι είναι μια σύμπραξη που με το καλημέρα δεν ενδεχομένως κάποιος δεν αντιλαμβάνεται το κοινό πεδίο, υπό ποια έννοια. Είστε καταχωρημένος στο μυαλό αρκετών ως ένας πολιτικός ο οποίος ασχολείται κυρίως με το κομμάτι του φιλελεύθερου, φιλελεύθερο οικονομικά, σκληρός φιλελεύθερος, λέω σκληρός. Αυστηρός φιλελεύθερος, θα έλεγα εγώ. Αυστηρά φιλελεύθερος. Ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, δεν είστε. Ρεαλιστής φιλελεύθερος. Ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης έχει μια πιο πολιτική ατζέντα. Πιο πολιτική ατζέντα στην λαϊκή πατριωτική δεξιά. Έτσι. Λοιπόν, συναντηθήκατε. Ναι, είναι μια συνάντηση που θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Διότι και οι δύο ήμασταν θύματα της λάσπης που ρίχνει το σύστημα σε όσους το απειλούν. Δηλαδή και εγώ είχα για τον Φαΐλο μια αρνητική εικόνα και εκείνος για μένα. Ναι. Αλλά η Δημιουργία Ξανά είναι ένα κόμμα ρεαλιστικό, φιλελεύθερο, πατριωτικό. Από την πρώτη στιγμή το δηλώσαμε. Mm-hmm. Και ο Φαΐλος είναι ένα πατριωτικό κόμμα με φιλελεύθερες απόψεις. Ναι. Δηλαδή όταν αρχίσαμε να συζητάμε για πολιτικά θέματα και για τις θέσεις μας, δεν βρήκαμε τίποτε να διαφωνήσουμε. Τίποτε. Καταρχήν είχατε πει και παλιότερο ότι κατά 95% είναι σωστός και αφήσατε ένα 5%, αν δεν κάνω λάθος, το ακραίος. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια σύμπλευση. Εδώ βλέπουμε κόμματα αντίθετα να έρχονται κοντά. Εδώ φαίνεται ότι έχετε μια ταύτιση. Δεν είστε και ΣΥΡΙΖΑ με καμένο. Αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Επειδή και οι δύο είμαστε τα μαύρα πρόβατα του συστήματος, επειδή εμείς το απειλούμε ουσιαστικά. Γι' αυτό αυτά που έχουν κυκλοφορήσει για μένα και για το Φαΐλο, νομίζω ότι είναι και αυτά που σκέφτεται ένας πολίτης ο οποίος δεν το έχει ψάξει περισσότερο. Αυτό το ότι απειλείται το σύστημα θέλω λίγο να μας εξηγήσετε. Όμως, γιατί θα σας έλεγε κάποιος ακροατής τώρα που θα άκουγε, εντάξει, Τζίμερ, με 2%, με 1,5% ή με 1% σιγά την απειλή, ας πούμε, για να ασχοληθεί το σύστημα να σε πατάξει, ας πούμε. Θα έλεγε κάποιος. Απειλείς το σύστημα όταν έχεις πρόθεση να αλλάξεις τα πράγματα από τα οποία σιτίζεται. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στην πολιτική για να κάνουμε πολιτική καριέρα. Μια χαρά καριέρα έχουμε και οι δύο. Μια χαρά επάγγελμα έχουμε. Μια χαρά λεφτά βγάζουμε. Να το πω και αυτό. Ναι. Αλλά θεωρούμε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια μακρά πορεία και δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι να την αλλάζει, σε μια πορεία παρακμής σε όλα τα επίπεδα, εθνικής παρακμής, οικονομικής παρακμής, ηθικής παρακμής, και αυτό αλλάζει μόνο όταν αλλάξει τους θεσμούς. Επομένως το σύστημα το γνωρίζει αυτό, και όταν ας πούμε η Δημιουργία Ξανά πήρε 2,2% στις εκλογές του 2012, ξεκίνησε ένας ανηλαίης πόλεμος λάσπης, γιατί δεν υπήρχαν αντεπιχειρήματα στις θέσεις που εκφράζαμε. Δεν λέω εκφράζω, γιατί η Δημιουργία Ξανά είναι ένα κόμμα που αποτελείται από πολλά και εκλεκτά στελέχη, τα οποία όμως δεν έχουν βήμα στο δημόσιο λόγο. Μόνο εγώ έχω και έχω και πολύ σπάνια. Δηλαδή δεν με έχετε δει σε κεντρικά ΜΜΕ από τις τελευταίες εκλογές και μετά. Ουδής μας κάλεσε, μολονότι είναι υποχρεωμένοι να μας καλούν, τουλάχιστον βάσει του ποσοστού που πήραμε. Ναι. Δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα αντιλαμβάνεται ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τη χώρα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν καρέκλα με κάποιον άλλον. Mm-hmm. Ναι. Να ρωτήσω κάτι εδώ όμως. Επειδή ο κόσμος, λέγαμε νωρίτερα, ότι βρίσκεται κάπου, είναι μπερδεμένος. Δηλαδή, θα πω εγώ, θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου και θα πω. Γιατί να σας πιστέψει, γιατί θα πει ο ακροατής που μας ακούει τώρα, εντάξει, όλοι τα ίδια μας λέτε, ξέρετε τώρα πώς είναι. Γιατί εμείς δεν λέμε καθόλου τα ίδια. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να σώσουμε. Δεν θέλουμε να σώσουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε θεσμούς για να αυτό με ζήσουμε, θεσμών θέλω λίγο. Προσέξτε, για να ζήσουμε και να λειτουργήσουμε εμείς και τα παιδιά μας σε ένα σοβαρό κράτος. Ναι. Δηλαδή, ιδιωτελής είναι ο λόγος,
για τον οποίο μπαίνουμε στην πολιτική. Επειδή... Γιατί θέλω το παιδί μου που τώρα είναι 6,5 χρονών, σε 10 χρόνια να μην με χαιρετάει. Να μην με χαιρετάει στο αεροδρόμιο. Ναι. Γιατί είδα πολλά παιδιά φίλων όταν ξεκίνησε η κρίση που λέγανε εντάξει, πόσα χρόνια θα είναι, ξέρω εγώ, 2-3. Πέρασαν 10. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ξεκινήσαμε. Δηλαδή, μπήκαμε στο μνημόνιο με χρέος 125% του ΕΠ και τώρα είμαστε στο 236%. Ναι, η Ελλάδα, αλλά τώρα, είναι κάποιος πρωταθλήτρια. Είναι βιώσιμο. Δεν υπάρχει βιώσιμο χρέος. Δεν υπάρχει βιώσιμο χρέος όταν δεν βγεις αγορές. Το να αγοράζει, να σκουπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα ομόλογα που εκδίδει η Ελλάδα, μολονότητα χαρακτηρίζει σκουπίδια. Mm-hmm. Επισήμως, junk. Κατά παρέκκληση των κανόνων της, δεν καθιστά το χρέος εξυπηρετήσιμο. Ναι. Και όταν ακόμα και με 1%, σκεφτείτε ότι 350 περίπου δις που χρωστάμε, είναι 3,5 δισεκατομμύρια το χρόνο μόνο σε τόκους, όχι σε χρεολύσια. Ναι. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί θεσμικά. Είπατε σκληρός φιλελεύθερος. Μα μόνο αν αφήσεις ένα κράτος ελεύθερο να δημιουργήσει τους πολίτες ελεύθερους, χωρίς το μακρύ χέρι του κράτους να μπαίνει στην τσέπη της παραγωγικής οικονομίας, μόνο τότε το κράτος μπορεί να πάει μπροστά. Ξέρετε, είμαστε στη θέση 78 από πλευράς οικονομικής ελευθερίας στον κόσμο και στη θέση 79 στο doing business της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ναι. Τα Σκόπια είναι στη θέση 17 και η πρώην Σοβιετική Γεωργία στη θέση 5. Ρωτάω και εσάς και τους ακροατές, αν ήταν να κάνετε κάποια επιλογή στη ζωή σας. Ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, να πάτε για διακοπές. Ας πούμε ότι είχαμε λεφτά, ας πούμε, να πάμε να τα επενδύσουμε κάπου. Να όχι, όχι, κάτι άλλο και θα πάμε στον επενδυτή. Να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, ξέρω κάτι. Θα πηγαίνετε στην 79η επιλογή, περνώντας τις προηγούμενες. Γιατί να το κάνει αυτό ο επενδυτής σε μια χώρα που φορολογεί τη συγκέντρωση κεφαλαίου. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στις εξαγγελίες, σε αυτό το αστείο πανηγυράκι, αλλά εν πάση περιπτώσει, να λέει ότι θα μειωθεί 50% ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Και ο κόσμος που δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν ξέρει από οικονομικά, δεν μπορεί να καταλάβει ότι σε αυτό το διεστραμμένο και διεφθαρμένο κράτος φτάσαμε να φορολογούμε το κεφάλαιο, που είναι τα χρήματα που έβαλα στην πάντα, από φορολογημένα χρήματα, επειδή θέλω να ξεκινήσω μια δουλειά ή επειδή θέλω να κάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σου φορολογούσαν και το ξεκίνημα μέχρι το 2014, τώρα ο νόμος φορολογεί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πότε γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε μια εταιρεία? Όταν θέλω να κάνω ανάπτυξη. Ακριβώς. Όταν υπάρχουν προοπτικές και έρχεται ένας επενδυτής και λέει αυτή η μικρή εταιρεία έχει προοπτικές να βάλω χρήματα. Ή όταν μια εταιρεία δεν πάει καλά και έρχεται κάποιος να τη σώσει. Ναι. Και τα δύο είναι σημαντικά. Και το κράτος λέει, α, έχεις κεφάλαιο. Δεν το έφαγε στα μπουζούκια. Ναι. Δεν το έφαγε σε κατανάλωση. Μάλιστα, εγώ στο φορολογώ μόνο και μόνο επειδή θες να ξεκινήσεις επένδυση. Ναι. Και αυτό το ηλίθιο κράτος λέει ότι εμείς θέλουμε επενδύσεις. Mm-hmm. Βάζοντας του κόσμου τα εμπόδια όταν κάποιος θέλει να επενδύσει. Ναι. Τώρα όμως, εδώ θέλω πριν πάμε σε αυτά τα. Πριν συνεχίσουμε με αυτά τα ακριβώς οικονομικά. Μα αυτά είναι, συγγνώμη, αυτά είναι που ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Θέλω να προσπεράσουμε όμως. Που διέπουν τη ζωή μας. Ναι, δηλαδή, ζωή ο νέος ο οποίος λέει: εγώ δεν βρίσκω δουλειά γιατί κανένας δεν ανοίγει μια δουλειά. Από αυτό εξαρτάται. Σε αυτό θέλω να πάμε. Δεν θα ανοίξει κάποιος δουλειά σε ένα κράτος που σε κυνηγάει μόνο και μόνο επειδή θέλησες θέλω να όμως, κάνεις ένα θέλω μαγαζί. Όμως, να μείνουμε σε αυτή την ταμπέλα λίγο για να έχετε την ευκαιρία και να απαντήσετε. Να την προσπεράσουμε αυτή την ταμπέλα και να πάμε στα ουσιώδη. Αλλά θέλω στην ταμπέλα αυτή να μείνουμε. Στο τζίμερος ο ακραίος, ο τζίμερος ο αντικομουνιστής, ο τζίμερος ο ομοφοβικός, ο τζίμερος ο. Κοιτάξτε, όταν τα αναπαράγει. Ο ρατσιστής, ο τζίμερος ο ακραίος. Τα αναπαράγεται αυτά, κατά κάποιο τρόπο τα επιβεβαιώνεται. Όχι. Δηλαδή, εγώ δεν απαντάω σε ταμπέλες. Πείτε ναι, μου. Ταμπέλες, εγώ θα το πιστεύω ότι είναι ταμπέλες. Δηλαδή, αλλά... θα πω ο τζίμερος ο φιλελεύθερος, ο τζίμερος ο gay friendly, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα, θα σηκώνει ο ένας στη μια ταμπέλα και άλλο στην άλλη. Mm-hmm. Αυτά είναι, σας είπα, η λάσπη του συστήματος. Μάλιστα. Δεν έχει να πει ένα αντιπιχείρημα. Δηλαδή, το ότι είμαστε πατριώτες, αλλά πατριώτες με μια σύγχρονη έννοια. Δηλαδή είμαστε πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου και αισθανόμαστε ότι είναι και δικιά μας ευθύνη να διαμορφώσουμε τον κόσμο στον οποίο θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας.
Χωρίς να περιμένουμε εσείς, από κάποιους άλλους. Εσείς γιατί τροφοδοτείτε όμως, γιατί δίνετε πάση στο σύστημα ασχολούμενος αρθρογραφώντας για αυτά τα ζητήματα. Αρθρογραφώ για αυτά τα ζητήματα, διότι η Ελλάδα έχει διαφθαρεί από το τοξικό υγρό που λέγεται ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς. Mm-hmm. Δεν είμαστε αντικομμουνιστές, είμαστε mm-hmm. δημοκράτες. Δηλαδή, mm-hmm. όταν είσαι υπέρ της υγείας του οργανισμού, δεν είσαι αντιγαγκρενιστής, αντικαρκινιστής, ξέρω εγώ, αντιχολεριστής. Εμείς θέλουμε η δημοκρατία. Εμείς πλην σαφώς κάνετε τρελούς παραλληλισμούς. Η δημοκρατία, σαφές θα τα κάνω, διότι αποτελεί τη γάγκρενα του πολιτικού συστήματος. Θέλουμε η δημοκρατία να λειτουργεί σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε νόμους. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι μισοί νόμοι, να μην σας πω και περισσότεροι. Αλλά περιμένω να μας δώσει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, τη δυνατότητα να τους αλλάξουμε θεσμικά. Δηλαδή με μηχανισμούς που η δημοκρατία προβλέπει. Εάν δεν μας τη δώσει, θα ζούμε με αυτούς τους νόμους και ξέρουμε ότι αν τους παραβούμε θα έχουμε τις συνέπειες. Το να ξεδιπλώνω κομματική σημαία και να απαιτώ να είμαι εκτός του νομικού συστήματος μόνο και μόνο επειδή εκπροσωπώ την ιδεολογία μου και να λέω, ας πούμε, ότι αυτόν τον νόμο θα τον ακυρώσει ο λαός στον δρόμο. Ναι. Δεν ακυρώνεται κανένας νόμος στον δρόμο, διότι αυτό λέγεται παρανομία. Απλά πράγματα. Θα το ακυρώσουν όταν πάρουν την εξουσία. Όχι, ο λαός στον δρόμο δεν είναι θα ακυρώσει την εξουσία, διότι όταν, ας πούμε, ήμασταν όλοι κλεισμένοι επί lockdown, ποιοι αλωνίζαν? Οι διαδηλωτές και οι κομματικές νεολαίες. Που οι διαδηλωτές ήταν σπρωχμένοι από τις κομματικές οργανώσεις, κυρίως. Θυμάστε τότε για τον Κουφοντίνα τι διαδηλώσεις είχαν. Λοιπόν, συνελήφθη κανένας? Όχι, φυσικά. Εγώ αν έβγαινα έξω θα με πιάναν, θα μου βάζαν πρόστιμο. Θα προφανώς θα το έβγαινε πρόστιμο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Η δημοκρατία λειτουργεί βάσει ισονομίας και ισοπολιτείας. Εάν, Κουτσούμπα μου, Κανέλη μου και τα άλλα παιδιά, πάρετε κάποια στιγμή την εξουσία, αλλάξτε τη δημοκρατία έτσι όπως νομίζετε, αλλά να τηρήσετε προηγουμένως την βασική σύμβαση της δημοκρατίας που λέει ότι αν σε 4 χρόνια δεν μας αρέσει αυτό που θα κάνετε, θα έχουμε δυνατότητα να ξαναψηφίσουμε. Ναι. Το ερώτημα σε έναν κομμουνιστή, εάν εκλεγείτε, θα ξανακάνουμε εκλογές? Μόνο εγώ το έκανα τόσα χρόνια στη μεταπολίτευση. Γιατί δεν το έκανε κανένας? Γιατί υπάρχει η ομερτά ανάμεσα στον δημοσιογραφικό κόσμο που οι περισσότεροι είναι, φλερτάρουν με αυτές τις ιδέες. Και στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στους συνοδοιπόρους, και κανένας δεν διαβάζει τις σημερινές θέσεις ενός κόμματος που λέει. Μπορεί να μην είναι σημερινές, είναι ισχύουσες, όμως δεν έχουν μεταβληθεί. Είναι στο καταστατικό. Ναι. Διότι κάτι που το βλέπεις σήμερα στο site ενός κόμματος είναι σημερινό. Είναι σημερινό, σωστό. Το ότι γράφτηκε το 47-49 και παραμένει το ίδιο είναι ανατριχιαστικό. Λέει λοιπόν φόρα παρτίδα ότι αν πάρουμε την εξουσία είτε με τα όπλα είτε δημοκρατικά, δεν αποκλείει τα όπλα, λέγοντας ότι εμείς έχουμε σκοπό την επανάσταση και φροντίζουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες που να οδηγήσουν στην επανάσταση. Και δεν αποκήρυξαμε ποτέ την επανάσταση του προλεταριάτου και τη δικτατορία του προλεταριάτου. Αν πάρουμε λοιπόν την εξουσία, θα καταργήσουμε τη δημοκρατία όπως την ξέρετε. Εγώ πάντως νωρίτερα αναφέρθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι με μια πράξη, όταν ανεβούμε και όταν πάρουμε πάλι την εξουσία, θα καταργήσουμε 5, 10, 20 πράγματα. 120 να καταργήσουν με μισό νόμο. Εάν γίνει δημοκρατικά και ψηφιστεί από τη Βουλή και σε 4 χρόνια κάνουν εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εκλογές. Εγώ έχω τη χειρότερη άποψη για το ΣΥΡΙΖΑ. Είχα πει από το 12 ότι είναι ένας εσμός ψυχιατρικού και ποινικού ενδιαφέροντος, όχι πολιτικού. Αλλά εκλογές κάναν. Δηλαδή, τις βασικές αρχές της δημοκρατίας τις στήρισαν. Οι άλλοι λένε ότι εάν εκλεγούμε, αν πάρουμε την εξουσία, θα επιβάλλουμε δικτατορία του προλεταριάτου και εκλογές ξεχάστε. Πάντως και αυτή η λογική κάθε πολιτικής δύναμης που έρχεται με την προοπτική ότι εγώ θα τα αλλάξω όλα. Θα καταργήσω τα μισά και θα αρχίσουν άλλα πράγματα. Με τους κανόνες της δημοκρατίας. Ναι, με τους κανόνες της δημοκρατίας. Όμως και με τους κανόνες της δημοκρατίας η λογική ότι καταργώ. Δηλαδή, λέει τώρα εφόφυγε ένα ματά, ας πούμε, ή λένε εσείς ενδεχομένως ότι αύριο μεθαύριο θα έρθω και θα φτιάξω ένα καινούριο φορολογικό σύστημα ή θα φτιάξω ένα καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα ή θα φτιάξω ένα καινούριο υγειονομικό σύστημα. Δηλαδή,
ένα πλήγμα αυτής της χώρας, διαχρονικό, είναι το έλλειμμα σταθερότητας. Και άμα θέλετε και ένα πλήγμα, ένα αντικίνητρο για τους επενδυτές να έρθουν σε μια χώρα που δεν ξέρουν που τους ξημερώνει. Σωστά. Γιατί με κάθε κυβέρνηση που έρχεται, λέει, έρχεται ο άλλος και λέει: εγώ τα αλλάζω όλα. Σωστά, σωστά. Είναι και αυτό λογική όμως. Είναι η λογική των κομμάτων, τα οποία επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι μιλάνε πάντα φλού. Δηλαδή, Γιώργο άλλαξε τα όλα, τα θυμάστε. Ναι. Ο Θοδωράκης όταν έκανε το ποτάμι να τα αλλάξουμε όλα χωρίς. Όχι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αν εσείς θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι, θα σας. Πώς θα σας φαινόταν ένας μηχανικός που έλεγε: α, εγώ θα τα αλλάξω όλα. Ναι, ναι ρε, Χριστιανέ μου, ας πούμε. Τι θα μου κάνεις συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτό που θα φτιάξεις, πώς θα είναι. Ναι. Ζητάς και για μια αποθηκούλα από τον εργολάβο να σου πει διαστάσεις, υλικά, design και τιμές ακόμα και για τα πόμολα. Αλλά για αυτόν ο οποίος θα αναλάβει την πιο σοβαρή δουλειά από όλες που είναι η διακυβέρνηση ενός κράτους, περιμένεις να ακούσεις ευχές και λες: α, εντάξει, και τα μισά να κάνει από όσα είπε. Ναι. Μα δεν είπε τίποτα. Διότι όταν λες, για παράδειγμα, θα φορολογήσω τους πλούσιους για να τα δώσω στους φτωχούς, πρέπει να ορίσεις ποιος είναι πλούσιος. Ποιον θεωρείς πλούσιο. Και πρέπει να ορίσεις πόσα θα του πάρεις για να μετρήσουμε πόσα θα έχεις. Και να δούμε αν αυτά φτάνουν για τις εξαγγελίες που λες για την ενίσχυση των αδυνάμων. Αυτό δεν γίνεται ποτέ σε μια χώρα. Δηλαδή, και εμείς θεωρούμε ότι η εξυγίανση του πολιτικού συστήματος ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την σαφήνεια των προγραμμάτων. Μέσα στις θέσεις μας είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ακούσει από κανέναν. Για να πάρω μέρος στις εκλογές, και εγώ και η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να καταθέσουμε στον Άριο Πάγο 10 πλήρη νομοσχέδια. Τα πρώτα 10 πράγματα που θα κάνουμε. Πλήρη νομοσχέδια όμως. Κανονικά, για να ξέρει ο πολίτης τη σκέψη ενός κόμματος, το βάθος του, τη νομική του κατάρτιση, ας πούμε. Λέμε πράγματα που στέκουν ή λέμε σαν χλαμάρες. Ναι. Και επίσης κάποιος να μπορεί να τα μετρήσει αυτά. Διότι όταν κάνεις ένα νομοσχέδιο φορολογίας, θα πεις: θα φορολογήσω αυτόν ο οποίος έχει εισόδημα τόσο, να είπε τώρα ο Κυριάκος, 800.000 απαλλαγμένες για μεταφορά. Και έπεσε το σχετικό καλαμπούρι. Γιατί είναι καλαμπούρι? Γιατί τέλος πάντων είπαν 800.000, είναι πολλά λεφτά κτλ. Ναι. Εμείς είμαστε κατά παντελώς της φορολογίας μη παραγωγικών χρημάτων. Δηλαδή, χρήματα τα οποία δεν παρήχθησαν από εργασία δεν μπορεί να τα φορολογεί το κράτος. Όταν κληρονομεί το παιδί σου, το σπίτι σου, αυτό δεν είναι η οικονομική πράξη που παράγει εισόδημα ώστε να πει το κράτος: δώσει και σε μένα ένα μερίδιο. Ναι. Αυτά. Το μόνο που κάνουν είναι να μπλοκάρουν την αγορά των ακινήτων, από την οποία μπορεί να πάρει το κράτος πολλά χρήματα. Αν, ας πούμε, μπορείς πολύ εύκολα να αγοράσεις ένα σπίτι χωρίς φόρο και θα το ανακαινήσεις, θα το βάψεις, θα αγοράσεις έπιπλα. Δηλαδή, πάντα όταν αγοράζεται σπίτι, κινείται η αγορά. Όταν λοιπόν λέει: α, αυτό φόρο, κάθε κίνηση σου έχει φόρο, όχι. Μπλοκάρει οικονομία. Γι' αυτό είμαστε στα χάλια τα οικονομικά που είμαστε. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει 170 με το ζόρι δις ΑΕΠ, ενώ, ας πούμε, η Νότια Κορέα έχει ένα τρισεκατομμύριο, 1,5 τρισεκατομμύριο σχεδόν ΑΕΠ. Πώς τα κατάφεραν αυτοί, που είναι μια χώρα μικρότερη από εμάς, με περισσότερο κόσμο και ξεκινήσαν. Περισσότερο κόσμο, ίδια και γεωγραφική περίπου, ναι, λίγο πιο μικρή από εμάς γεωγραφικά. Και ξεκινήσαν να παράγουν πολύ αργότερα από εμάς, γιατί και ο εμφύλιος ο δικός τους τέλειωσε αργότερα, και η πολιτική αστάθεια που είχαν τέλειωσε αργότερα. Από το 90 και μετά ουσιαστικά η Νότια Κορέα ξεκίνησε να παράγει. Πώς τα κατάφεραν λοιπόν και εμείς δεν τα καταφέρουμε? Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σταθερότητα, βεβαίως, και πρέπει τα κόμματα να έχουν σαφήνεια. Εάν το σύστημα αυτό το φορολογικό, που δεν αφήνει κανέναν να παραγάγει, εμείς το αλλάξουμε και ο κόσμος, δηλαδή πούμε πώς θα το αλλάξουμε, έχουμε πει με κάθε λεπτομέρεια. Flat tax, γραμμικός φόρος. Δηλαδή, χωρίς κλίμακες, χωρίς να αλλάζει η κλίμακα όσο μεγαλώνει το εισόδημά σου. Αλλάζει ο φόρος, αλλάζει το καθαρό ποσό, η απόλυτη τιμή. Αλλά το ποσοστό είναι το ίδιο. Για να μην δημιουργήσεις εταιρείες τη μια πίσω από την άλλη και offshore, ξέρω εγώ, και τριγωνικές συναλλαγές. Και όλα τα έξοδα, όλα με όλα τα έξοδα,
αναγνωρίζονται και εκπίπτουν από το φορολογητέο. Δηλαδή το κράτος σε φορολογεί για τα χρήματα που έχουν μείνει στην τσέπη σου. Έτσι. Και αυτά με έναν σταθερό συντελεστή, ο οποίος δεν μπορεί να είναι πάνω από 15%. Ναι. Και 15% ΦΠΑ. Αυτή είναι μια συνταγή επιτυχίας, ναι, που έχει εφαρμοστεί παντού με επιτυχία και περιέργως για κάποιους έχει αυξήσει και τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Διότι υπάρχει εκρηκτική ανάπτυξη. Ήθελα να ξαναγυρίσω σε εκείνο που λέγαμε για τις ταμπέλες και να πω ότι μήπως καμιά φορά η διατύπωση με την οποία ή ο στόμφος με τον οποίο αναδεικνύεται κάποια ζητήματα δίνουν την ευκαιρία σε κάποιον να σας πούνε αντικομουνιστή ή όταν είστε πολύ κάθετος, δεν είστε λίγο διπλωμάτης, λίγο να έχετε ένα τάκτ που λέμε στον λόγο, στο δημόσιο. Μήπως αυτό δίνει την ευκαιρία σε αυτούς που εσείς λέτε πολιτικούς αντιπάλους ή εχθρούς που σας στοχοποιούν να σας κολλάνε τις ταμπέλες? Γιατί είστε κι εσείς τόσο πια κάθετος σε όλα τα ζητήματα? Γιατί έτσι πρέπει να είναι η πολιτική. Τάκτ έχουμε στις κοινωνικές μας σχέσεις. Ναι. Αλλά στην πολιτική πρέπει να λες τα σίκα σίκα. Εγώ αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι το γλωσσικό ιδίωμα, ας πούμε, όλων των πολιτικών. Ναι. Παράδειγμα, μίλησα πριν για την θεσμική ανομία, δηλαδή την αντίληψη ότι εάν κρατάω μια κομματική σημεία δεν μ' αγγίζει κανένας. Mm-hmm. Εμείς αυτό το πράγμα το καταργήσουμε. Χαίρομαι όταν διαβάζω ειδήσεις από άλλα κράτη που δώσαν, ξέρω εγώ, κλίση για υπέρβαση ορίου ταχύτητας στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χαίρομαι όταν σε άλλα κράτη παρετείται υπουργός ή παρετείται πρόεδρος της Δημοκρατίας για 600 ευρώ. Καλά, ναι. Εκεί όμως ξέρετε ότι δεν βγαίνει από το αυτοκίνητο να πει ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ναι, θα ήθελα αυτό να συμβαίνει και στη χώρα. Επίσης, κάποιος ο οποίος απεργάζεται την επιβολή δικτατορία στη χώρα, δεν είναι αυτονόητο ότι δεν θα έπρεπε να συμμετέχει στις εκλογές? Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα εμείς συζητάμε. Ναι. Αν ένας από τους δύο κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον άλλον, θα μπορούσαμε να ξανασυζητήσουμε? Προφανώς όχι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνεται και στην πολιτική. Όταν ο άλλος λέει ότι ο σκοπός μου είναι να επιβάλλω δικτατορία και να σου στερήσω τις ελευθερίες που είναι κοινός τόπος σε όλο το δυτικό κόσμο, mm-hmm, κάνε ένα σύλλογο, αδερφέ. Δεν σου απαγορεύω να έχεις αυτές τις ιδέες. Ναι. Αλλά για να πάρεις μέρος στην πολιτική, θα πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή, η ευθύτητα και η έλλειψη τάκτ, να την επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Εάν η δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, ούτε οι κόκκινοι ούτε οι μαύροι φασίστες θα παίρναν μέρος στις εκλογές. Πάρα πολύ απλό. Ναι. Να... Ακραία όμως. Δεν ακραία. Όχι, όχι. Εγώ λέω. Δηλαδή, εγώ λέω. Σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που θα πω εγώ όταν ζωγραφίζεις, είναι ιδιώνυμο αδίκημα. Σωστό. Ζωγραφίζεις είτε σφυροδρέπανο, είτε αγγελωτό σταυρό, σε βουτάν μέσα, κανονικά. Ναι. Σε όλη την Ευρώπη. Λέω, μόνο εμείς καμαρώνουμε και τους μεν και τους δε. Αυτό που θα πω εγώ είναι ακραίο. Ακραίο λοιπόν στη δημοκρατία. Η δημοκρατία θεωρητικά είναι το πολίτευμα που δίνει τη δυνατότητα ακόμα και στους επίδοξους ανατροπής της να έχουν λόγο και άποψη. Λόγω αυτό είναι δημοκρατία σε ένα βαθμό. Δηλαδή, αν η δημοκρατία απαγορέψει, ας πούμε, σε μια παράταξη. Λόγο να έχουν. Συμμετοχή στις εκλογές δεν θα έχουν. Πάρα πολύ απλό. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Έχουμε την αντίληψη ότι η δημοκρατία είναι, ας πούμε, σύμφυτη με την ανθρώπινη ιδιότητα. Δεν είναι. Δεν την έδωσε ο Θεός τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία την επινόησαν οι άνθρωποι και είναι ένα πολίτευμα με του κόσμου τα κουσούρια. Και η αλαγκρέκα εκδοχή της δημοκρατίας, mm-hmm, έχει ακόμα περισσότερα κουσούρια. Δηλαδή είναι πολύ ευαίσθητο πολίτευμα η δημοκρατία και βλέπετε τι γίνεται με ορισμένες πτυχές της, πώς εφαρμόζεται στην Ευρώπη και βλέπετε πώς κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους όρους της δημοκρατίας και την ελευθερία που δίνει για να την αλώσουν εκ των έξω. Ναι. Μιλάω για την Ισλαμική εισβολή, για παράδειγμα, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Η δημοκρατία χρειάζεται προστασία. Ανήκεις στην κοινωνία η οποία επινόησε αυτό το σύστημα για να αυτοδιοικηθεί. Mm-hmm. Θα πρέπει να παίζεις μπάλα με το πόδι, φίλε. Έχουν με το χέρι, έχουν με το χέρι είναι πέναλτι. Ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία. Εγώ θα συνεχίσω ακραία. Mm-hmm. Ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν από τον κόσμο να τους ακολουθήσει σε ένα άλλο. Ωραία. Στη δημιουργία ενός άλλου πολιτεύματος. Λέω τώρα. Αυτοί που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία είχαν στη διάρκεια της ιστορίας την ευκαιρία να φτιάξουν τα πολιτεύματα που νομίζουν ότι είναι σωστά. Ξέρουμε τι έκανε ο Στάλιν, ξέρουμε τι έκανε ο Μάο, ξέρουμε τι έκανε ο Χίτλερ, ξέρουμε τι έκανε ο Πολ Πότ, ας πούμε. Ναι. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Επομένως, απέδειξαν αυτοί που οδηγούν οι ιδέες τους. Ναι. Εμείς ευτυχώς πήραμε άλλο δρόμο.
Και όταν λέω ευτυχώς, γιατί θα μπορούσε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να ακολουθήσουμε τη μοίρα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, ξέρω εγώ, και άλλων κρατών που έζησαν αυτόν τον παράδεισο. Πήραμε άλλο δρόμο. Και η άλλη πλευρά δεν είναι καλύτερη, και η πλευρά, ας πούμε, ενδεχομένως του Πινοτσέτη, του Ιωαννίδη που ζήσαμε. Εγώ δεν από τον Παπαδόπουλο, του Ιωαννίδη που ζήσαμε. Μα, δεν σας είπα ξανά. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν είπαμε ότι όλες οι δικτατορίες είναι απεχθείς. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Αυτούς τους κανόνες οφείλω να τους στηρώ. Δηλαδή το ΚΚΕ πήρε μέρος στις εκλογές μετά στη μεταπολίτευση του 1974 με μία δήλωση η οποία είχε δύο παραγράφους. Η δεύτερη παράγραφος αναιρούσε την πρώτη. Δηλαδή έλεγε ότι ναι, ας πούμε, σεβόμαστε το πολίτευμα, αλλά θεωρούμε ότι επειδή μας αναγκάσατε να κάνουμε αυτή τη δήλωση, θα κάνουμε τα πάντα για να την αλλάξουμε. Ναι. Όχι, φίλε. Όχι. Όταν σήμερα λέει το ΚΚΕ στις επίσημες θέσεις του το εξής ανατριχιαστικό: σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής της χώρας, το έχω μάθει απ' έξω, έτσι ακριβώς, αυτολεξή, αυτό λέει, πολεμικής εμπλοκής της χώρας σε αμυντικό ή επιθετικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο, δηλαδή αμυντικός ιμπεριαλιστικός πόλεμος, έλεος, ας μας εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το περνάμε, το κίνημα θα ηγηθεί της αυτόνομης στρατιωτικής δράσης, το κόμμα θα ηγηθεί της αυτόνομης στρατιωτικής δράσης του εργατικού κινήματος μέχρι την οριστική ήττα της εγχώριας αστικής τάξης. Αυτό τι είναι? Δεν είναι προαναγγελία ενός νέου εμφυλίου? Είναι ή δεν είναι? Δηλαδή θα μας επιτεθεί ο Ερντογάν, ας πούμε, γιατί με αυτόν μπορεί να πολεμήσουμε, με τους Σουηδούς δεν νομίζω, και ενώ τα παιδιά μας θα σκοτώνονται στην πρώτη γραμμή, το ΚΚΕ θα ηγηθεί της αυτόνομης στρατιωτικής δράσης. Τι είναι αυτόνομη στρατιωτική δράση? Δεν είναι παίρνουμε τα όπλα όπως τα πήραμε μετά τη Βάρκηζα? Μέχρι την οριστική ήττα της εγχώριας και της ξένης, βάζουν και ξένη. Αστική τάξη. Πάντως, δηλαδή, για να πάμε να κάνουμε μια παρένθεση λίγο. Προσέξτε, αυτά δεν είναι άσχημα, δεν είναι νοσηρά μόνο ως ιδέες. Είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό που ζούμε με τον οποιονδήποτε να λέει είναι δικαίωμά μου. Περνάω στη είδατε στη Θεσσαλονίκη, έχει τα χάλια του Βόλου και έχει τα χάλια και κάποιων περιοχών της Αθήνας. Όλοι οι τείχοι γραμμένοι. Παντού κολλημένες αφίσες. Αυτό είναι η υποβάθμιση της καθημερινότητας της ζωής. Το ότι φοβάσαι να πεις την άποψή σου γιατί θα σε πλακώσουν στο ξύλο κάποιοι δημοκράτες δήθεν. Το ότι εμένα που απλώς λέω την άποψή μου, που δεν διαχειρίστηκα ποτέ ότι μία δεκάρα κρατικού χρήματος μου βάλαν βόμβα και μου ανατινάξαν την πόρτα και παραλίγο να μου κάψουν το σπίτι. Αυτό είναι απόδειξη του εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας με το πρόσχημα των δικαιωμάτων, με το πρόσχημα της δημοκρατίας. Κύριε Τζίμερα, να ρωτήσω κάτι. Είπατε η δημοκρατία έχει κανόνες. Θέλω να δούμε λιγάκι κατά πόσο είναι ρεαλιστικό αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα είχε στο μυαλό του και ο Μητσοτάκης και μέσα στην καραντίνα. Ρωτήστε τους Ελβετούς. Προσπαθούσε... Ρωτήστε τους Ελβετούς. Απέχουμε μακράν, καταλαβαίνετε. Συμφωνώ. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι ρεαλιστικό κάποιος που αναλαμβάνει την κυβέρνηση να βάλει τους κανόνες της δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης δεν κατάφερε να καταστήλει τις διαδηλώσεις όταν λέγαμε όχι, παιδιά, δεν βγαίνουμε έξω. Στα πανεπιστήμια για την αστυνομία, τέλος πάντων για την αστυνόμευση, γιατί για την αστυνομία και εμείς εδώ έχουμε κάποιες ενστάσεις, για τις καταλήψεις. Όταν μπαίνει μέσα για να βγάλει καταλήψεις, εκεί λοιπόν γίνεται φασίστας, γίνεται εθνικής. Πόσο εύκολο λοιπόν να το διαχειριστούμε όλο αυτό? Εξαιρετικά. Στο δημόσιο δεν πειράζει κανένα. Εξαιρετικά εύκολο, εάν θες αυτά τα πράγματα να τα αντιμετωπίσεις στη ρίζα τους. Δηλαδή, αν η δημιουργία ήταν κυβέρνηση, θα βάζαμε στα πανεπιστήμια κανονική αστυνομία. Κανονική. Διότι το πανεπιστήμιο είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Δεν κατάλαβα. Ναι. Παντού στην ελληνική επικράτεια έχει τη δυνατότητα το κράτος με το μόνο σώμα το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για αυτό το ρόλο να επιβάλλει την τάξη. Κανονικότατη αστυνομία η οποία θα συλλάμβανε σε ντετέ κάποιον, ακόμα και αν έγραφε με μαρκαδόρο στον τοίχο «Μαρία σ' αγαπώ». Ναι. Επιτόπου. Θα έπρεπε να πληρώσει τη ζημιά. Και μετά θα είχες 5 ειδήσεων ή 5-10 τίτλους που θα λέγανε «Κοιτάξτε, θα δείτε, τον πλακώσανε γιατί έγραφε Μαρία σ' αγαπώ». Ναι, σ' αγαπώ, ναι, έγραφε. Ναι, έγραφε Μαρία σ' αγαπώ, αλλά δεν το γράφει στον τοίχο του Πανεπιστημίου, ο οποίος πληρώθηκε από το φορολογούμενο για να είναι καθαρός. Γιατί αν ο καθένας εξέφραζε τον έρωτά του στον τοίχο του Πανεπιστημίου, δεν θα είχαμε πανεπιστήμιο, θα είχαμε, ξέρω εγώ, ερωτοδικείο. Και έρχεται ο άλλος και λέει: «Θα προτιμούσα να γράφουν, να έβλεπα όμως έναν τοίχο που να λέει Μαρία σ' αγαπώ.
Δημήτρης όχι, αγαπώ, ο Γεωργίας αγαπώ, όχι, όχι. Από το να βλέπω να διαβάζω βρυσίδια για τον έναν, βρυσίδια για τον άλλον. Με συγχωρείτε. Ναι. Θα προτιμούσα να έχω έναν τοίχο καθαρό. Αυτά δεν γράφονται σε τοίχους. Ναι. Πάρε τηλέφωνο, στείλ τη SMS, στείλ τη μήνυμα, ξέρω εγώ, πες στα πόδια της. Κάνε μια φιέρου στο ραδιόφωνο. Κάνε ό,τι θες. Ναι, έλα εδώ, ας πούμε, και πες Μπαρία, κοίταξε να δεις από τον Όρθ, ας πούμε, σου εκφράζω τον έρωτά μου. Ναι. Που δεν λερώνει με την έννοια, δεν επεμβαίνει στον χώρο των άλλων. Γιατί ο δημόσιος χώρος είναι κοινός χώρος. Με την αριστερά δεν τα βγάζατε πέρα πάντως. Μια χαρά. Σύλληψη. Αυτόφορο, δίκη, καταδίκη, φυλάκιση. Τέλος. Δηλαδή αυτός ο οποίος βλάπτει τον δημόσιο χώρο, καταστρέφει ιδιωτική ή δημόσια περιουσία, θα πρέπει να ακολουθεί αυτή τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Ναι. Τον προβλέπει, δεν θα φτιάξουμε, την προβλέπει, δεν θα φτιάξουμε καινούριο νόμο. Απλώς όταν λέμε φυλάκιση, θα είναι φυλάκιση. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα είναι άλλο θέμα αυτό. Κανένας δεν πάει στη φυλακή. Ναι. Πληρώνει χρήματα ή τέλος πάντων. Πέφτει ένα τηλέφωνο και. Τώρα υπάρχει μια αλυσίδα ερωτημάτων που έχουν μια συνάφεια μεταξύ τους. Παράδειγμα, ξεκινάμε λίγο να ξεκινήσουμε αντίστροφα. Ο Θάνος Δήμορος, πού αυτό προσδιορίζεται, δεξιότερα του Μητσοτάκη ή αριστερότερα του Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, δεξιότερα του Μητσοτάκη είναι το κέντρο. Άρα, μάλλον εκεί. Αυτό μου θυμίζει τώρα την τέτοια του Τσίπρα, ότι θα πάω πιο αριστερά για να κατακτήσω το κέντρο. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Αυτές οι ταμπέλες ναι. δεν έχουν καμία μα καμία θέση και κανένα νόημα. Στον 21ο αιώνα. Καμία απολύτως. Δεν μπορούμε να λύνουμε προβλήματα του 21ου αιώνα με εργαλεία και manuals που γράψαν κάποιοι πριν από 50 ή από 150 χρόνια. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πείτε μου ένα πρόβλημα να σας το λύσω βάσει της λογικής και βάσει της σχέσης κόστους-αποτελέσματος. Ναι. Όταν λέμε, για παράδειγμα, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας κοστίζει πάρα πολύ και προσφέρει πολύ κακές υπηρεσίες. Δεν είμαστε κατά της δημόσιας υγείας. Αλλά μια εγχείρηση η οποία μπορεί να γίνει σε ένα κρατικό νοσοκομείο mm-hmm. και κοστίζει στο σύστημα, δηλαδή σε σένα του φορολογούμενο, δηλαδή σε σένα που πας να κάνεις εγχείρηση, 9.000 ευρώ. Και το ιδιωτικό νοσοκομείο μπορεί να την κάνει με 3.500 ευρώ. Λέω. Ναι, αλλά το ιδιωτικό νοσοκομείο τα 3.500 θα μου τα πάρει εκείνη την ώρα από την τσέπη, ενώ το δημόσιο νοσοκομείο θα τα μοιράσει σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ναι, αυτό το σύστημα λοιπόν που τα μοιράζει σε 10 εκατομμύρια Έλληνες και μοιράζει τα δεν πάντα. Είναι καλύτερο. Και μοιράζει τα πάντα σε εκατομμύρια Έλληνες, επιβαρύνει εκατομμύρια Έλληνες με πολλές υπηρεσίες πολύ κακής ποιότητας που συνολικά του κοστίζουν ακριβά. Εάν λοιπόν σου έλεγε ότι μάλιστα έχει διαγνωστεί, ξέρω εγώ, με πέτρες στη χολή, πρέπει να αφαιρεθεί η χολή, mm-hmm. πάρε μια επιταγή. 3.500 mm-hmm. και πήγαινε, κάνει την επέμβαση όπου θες. Θες να είσαι σε ένα, ξέρω εγώ, μια σουίτα, ας πούμε, θα δώσεις παραπάνω από την τσέπη σου. Ναι. Αλλά τόσο μπορεί. Το κράτος. Ναι, τόσο, να τόσο κοστίζει δηλαδή. Δεν ναι, είναι τόσο κοστίζει η λιθοτρυψία. Όσο τα φάρμακα, ξέρω εγώ, που σου λέει τα υπόλοιπα πληρωνέται από την τσέπη σου. Mm-hmm. Τόσο κοστίζει. Ναι. Όταν κοστίζει ένας φοιτητής σε ένα ΤΕΙ, ας πούμε, ξέρω εγώ, διακοσμητικής φωταγωγών. Περισσότερο από ότι ένας φοιτητής του Χάρβαρντ. Αυτό είναι μελέτη η οποία έγινε από την πρώην Υπουργό Παιδείας, mm-hmm. την κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι. Να μην θυμηθούμε τη φοβερή μεταρρύθμιση που την πολέμησαν οι πάντες. Την ψήφισαν οι πάντες και την πολέμησαν οι πάντες. Να, ποια είναι τα θεσμικά προβλήματα της χώρας. Λοιπόν, όταν μου κοστίζει περισσότερο από έναν φοιτητή του Χάρβαρντ, θα πρέπει να δω τι παράγω και θα πρέπει να δω και τι έγινε μετά. Δηλαδή, σχολή βιβλιοθηκονομίας, ας πούμε, ή κοινωνικών επιστημών. Για να δω πού δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να έχουν ένα, δύο, τρία μεταπτυχιακά. Mm-hmm. Πού δουλεύουν. Βρήκαν δουλειά στον τομέα τους ώστε τα χρήματα που επένδυσε ο Έλληνας να πιάσουν τόπο. Κατά 80% αν βρήκαν δουλειά θα σερβίρουν είναι δάσκαλοι, σε καφέ, ας πούμε, και είναι ντελιβεράδες. Mm-hmm. Ναι, αλλά καθηγητές είναι συγκεκριμένες θέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ένας συγκεκριμένος τομέας, ας πούμε, βγάζει το χρόνο 1.000 πτυχιούχους αυτής της ειδικότητας mm-hmm. και οι διαθέσιμες θέσεις είναι 50, οι 950 θα μείνουν άνεργοι ή θα κάνουν μια δουλειά άσχετη με αυτό που σπούδασαν. Ναι. Δεν είναι αυτό σπατάλι πόρων κρατικών? Και η ευθύνη δηλαδή, πού είναι γι' αυτό, δεν είναι και στους ιδίους? Δηλαδή, είναι στο κράτος που δεν τους ενημερώνει ότι παιδιά εδώ που έρχεσαι να καταθέσεις και βάζεις το βιογραφικό στο μηχανογραφικό να ολοκληρώσω τη φράση υπάρχει υπερεπάρκεια. Δηλαδή σπατάλι των χρημάτων του φορολογούμενου που διαχειρίζεται το κράτος. Εάν υπάρχει υπερεπάρκεια, mm-hmm. μη φτιάχνεις μια ακόμα νομική σχολή, ναι. ας πούμε. Εγώ ρώτησα την κυρία Κεραμέως όταν κατάργησε, πολύ καλά έκανε,
την προοπτική να γίνει και μια τέταρτη νομική σχολή στη χώρα. Οι άλλες τρεις. Δηλαδή δεν παράγουμε πολύ περισσότερους δικηγόρους από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε. Η Ελλάδα έχει περισσότερους δικηγόρους από όσους έχουν 5 ευρωπαϊκά κράτη μαζί. Έχω γράψει ένα άρθρο, στραγγαλίζουμε τα παιδιά μας. Με αριθμούς. Ποιοι αποφυτούν από αυτό, από αυτόν τον τομέα. Πόσους θεατρολόγους χρειαζόμαστε, ας πούμε, το χρόνο. Εδώ έχουμε 30 τμήματα γεωπονίας, μας έλεγε ο Πρίτανης του Αριστοτελείου, νομίζω εδώ στο στούντιο που το συζητούσαμε, περισσότερα από 30 τμήματα γεωπονίας. Ας πούμε ότι οι γεωπόνοι χρειάζονται σε μια χώρα που θέλει να δώσει όθηση στη γεωργική της παραγωγή. Αλλά πολιτικοί, κοινωνικοί επιστήμονες δεν χρειάζονται τόσο. Εγώ ήθελα να καταλήξω λοιπόν, ξεκινήσαμε από το κατά πόσον ο Τζίμερος είναι δεξιότερος ή αριστερότερος. Αυτό τι είναι που είπα τώρα, δεξιό ή αριστερό. Δηλαδή το να μην ξοδεύεις τα χρήματα του φορολογούμενου για να φτιάξεις σχολές ώστε ο βουλευτής να πουλήσει μόρια, ας πούμε, στην εκλογική του πελατεία. Κοιτάξτε, σας έφτιαξα και πανεπιστημιακή σχολή. Άρα θα δουλέψουν τα σουβλατζίδικα και καφετέρεις, θα νοικιάσετε και καμιά γκαρσονιέρα που σας μένει. Τι ωραία που είναι. Δεν είναι αυτό παιδεία. Εντάξει. Σωστό. Τι είναι δεξιό ή αριστερό. Δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι δεξιό ή αριστερό. Ότι όλες αυτές οι ταμπέλες. Αλλά θέλω να καταλήξω στο κατά πόσον άμα γινόταν πρόταση στο θάνατο Τζίμερο από έναν να έρθετε ως ξεκοινοβουλευτικός υπουργός σε μια κυβέρνηση είτε του Μητσοτάκη. Μου έγινε στο παρελθόν. Από ποιον? Στο παρελθόν, το 12. Το 12 μας παρακάλεγε η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούμε. Και εγώ είπα μερικά πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή θες να συνεργαστούμε. Συνεργασία σημαίνει εργάζομαι εγώ, εργάζεσαι και εσύ. Προς ποιο σκοπό? Δηλαδή, και τότε λέγαμε ότι το κράτος είναι αδύνατο να διοικηθεί και ο Θεός να γίνει υπουργός, εάν δεν ορίσεις ποια είναι τα δικαιώματα. Γιατί δεν πήγατε να κάνετε το μισό λεπτό, εάν δεν ορίσεις ποια είναι τα δικαιώματα του συνδικαλισμού, του κρατικού συνδικαλισμού. Ναι. Όταν η ΑΔΔΗ μπορεί να απειλεί τη χώρα ότι θα κατεβάσω το διακόπτη και θα σας βυθίσω όλους σε ένα διαρκές blackout, επειδή αυτό είναι αντιλαϊκό, αντιτόνα, αντιτάλλο, δεν μπορείς να διοικήσεις. Ναι, αλλά εδώ διακρίνω μια αδυναμία, μου λέτε κύριε Τζίμερο, τώρα και μια ανακολουθία. Μισό λεπτό κύριε Μωυσή, μισό λεπτό. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός κάντε αυτό και ο τελευταίος υπάλληλος στο τελευταίο γραφείο της χώρας, δημόσιος υπάλληλος, μπορεί να πει δεν το κάνω, γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν γουστάρω. Ναι. Και να μην έχει καμία απολύτως συνέπεια. Ισχύει. Δεν μπορεί να διοικηθεί. Άρα τι χρειάζεται? Πρώτον, να αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος του ΠΑΣΟΚ του 82 που κανένας δεν τον άγγιξε. Κανένας. Δηλαδή, εμείς είπαμε ότι οι συνδικαλιστές θα πηγαίνουν να δουλεύουν κανονικά. Είσαι συνδικαλιστής, θα εργάζεσαι και στον ελεύθερο χρόνο σου θα κάνεις. Αυτό έχει πολιτικό κόστος. Λέτε λοιπόν ότι σας έγινε η πρόταση να μπείτε. Πώς να διοικήσεις ένα υπουργείο? Αλλά αρνηθήκατε από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως. Γιατί αρνηθήκατε? Γιατί δεν γίνεται να δουλέψεις έτσι. Μισό λεπτάκι. Γιατί αυτό που μου κάνετε, αυτό που μου λέτε τώρα, ότι μου έγινε η πρόταση να κυβερνήσω, να συγκυβερνήσω, να μπω, να γίνω υπουργός, να αναλάβω κάτι. Προσέξτε. Ναι. Αυτό το λέτε να συγκυβερνήσω. Όχι. Και κάπου στο μυαλό σας είναι εντυπωμένο το κυβερνήσω. Δηλαδή, μου έγινε η πρόταση να πάρω ένα αυτοκίνητο. Να διαχειριστώ, να διοικήσω. Να πάρω ένα αυτοκίνητο να το οδηγήσω, που δεν λειτουργεί ούτε το τιμόνι ούτε τα φρένα. Μισό λεπτάκι. Άρα, μισό λεπτό. Από τη μια μου λέτε όμως ότι θέλω να μας βάλουν στη Βουλή, να μπούμε να αναλάβω ότι κάποια στιγμή θα ονειρεύουμε να αναλάβω τα ηνία για να αλλάξω κάποια πράγματα. Αλλά όταν μου προτείνανε να πάρω στα χέρια μου το τιμόνι. Όχι, δεν θα είχα τα ηνία. Αρνήθηκα. Γιατί θέλω από κάποιον άλλο να μου το φτιάξει το αυτοκίνητο πριν μπω μέσα. Δεν το καταλάβατε. Δεν μου πρότεινα να πάρω τα ηνία. Δηλαδή, συνεργαζόμενος με την Ελλάδα. Έστω συνεργαζόμενος. Θα ενδεχομένως, γιατί αυτά ήταν μια ιδιωτική συζήτηση που έκανα. Ναι. Θα είχα να διαχειριστώ κάτι το οποίο όμως θα μπορούσε να το κλείσει, να το μπλοκάρει η ΑΔΔ οποιαδήποτε στιγμή. Ναι. Θα πήγαινα σε ένα γραφείο. Ναι, αλλά προφανώς αυτά που λέτε τώρα σαν Τζίμερος. Επιτρέψτε μου να το τελειώσω για να καταλάβουν αυτό που θέλω να πω οι ακροατές. Σε ένα γραφείο στο οποίο δεν θα μπορούσα να δώσω μπόνους στους ικανούς δημοσίους υπαλλήλους που πρέπει να παίρνουν μπόνους. Δεν είναι δυνατόν ένας ικανός και άξιος να ζει με το μίζερο μισθό. Απόλυτα συμφωνούμε. Και να απολύσω αυτόν ο οποίος δεν κάνει για τη δουλειά. Απόλυτα συμφωνούμε. Εφόσον λοιπόν δεν μπορούσα να απολύσω τον άχρηστο και να επιβραβεύσω το χρήσιμο, όπως γίνεται το management στην ιδιωτική οικονομία στην οποία είμαι από τα γενοφάσκια μου, δεν θα μπορούσα να διοικήσω. Εφόσον δεν θα μπορούσα να μετρήσω, δεν θα μπορούσα να διοικήσω. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο το έζησα στα 7 χρόνια που υποφέρω στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Ο τραγικά, ο εφιαλτικά αργός χρόνος στον οποίο γίνονται τα πράγματα στο δημόσιο.
Δηλαδή, εσείς τώρα, αν χαλάσει, ας πούμε, ένα μηχάνημα από εδώ, αμέσως μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα πάρετε τηλέφωνο. Ναι. Σε 10 λεπτά θα έχετε το καινούριο. Ναι. Στο δημόσιο αυτό θα μπορούσε να κρατήσει και 2 χρόνια και με 5 το μηχάνημα χρόνια. Στην αποθήκη, ναι. Προκήρυξη διαγωνισμού, ναι, να μην λεφτά. Ακριβώς, να γίνουν προσφορές, να γίνουν οι ενστάσεις, να συνεδριάσει η επιτροπή, να αυτό. Δηλαδή, ναι, γιατί εκεί το αντίβαρο αυτού, η εναλλακτική αυτού, είναι να έχει σίγουρο ότι αυτός που θα διαχειριστεί τα πράγματα και θα αναλάβει να τα κάνει αυτά γρήγορα δεν θα βγάλει μίζες σε βάρος του φορολογούμενου. Πώς γίνεται αυτό, λοιπόν, δίνοντας όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, σε κάθε θέση διοικητική, δικαίωμα υπογραφής, συγκεκριμένα δικαιώματα, πόρους και υποχρεώσεις. Και ποινική ευθύνη, όμως. Βεβαίως, υπάρχει ποινική ευθύνη προσωποποιημένη στο δημόσιο. Όχι. Πουθενά. Δεν πάει να κάψει τη μισή Ελλάδα, δεν πάει να πνίξει τη μισή Ελλάδα. Κανένας δεν είναι υπεύθυνος ως άτομο. Και όταν κάποια στιγμή επιδικάζεται. Είναι πρόβλημα αυτό. Δεν μπορώ να κάνω μήνυση στο συγκεκριμένο υπάλληλο που με ταλαιπώρησε, που με είπε. Θα πρέπει να κάνω μήνυση κατά του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Γενικά. Όταν λοιπόν επιδικάζεται κάποια αποζημίωση σε πολίτη, ποιος την πληρώνει? Ο ίδιος. Ναι. Διότι πληρώνεται από τους φόρους, από τον προϋπολογισμό, αλλά ο υπάλληλος ο οποίος ήταν υπεύθυνος ή η υπάλληλος. Ναι, αλλά θέλω να καταλήξω. Συγγνώμη να τελειώσω. Θα επιμείνω. Αυτό δεν είναι σύστημα. Ναι, θα τελειώσει ο χρόνος. Αυτό, ναι, ας τελειώσει έτσι ο χρόνος. Αυτό δεν είναι σύστημα διοίκησης. Κύριε Τζίμερ. Δεν διοικείται τίποτα. Ναι, αλλά ξαναλέω. Μιλάτε με το. Πολύ σωστά αυτά που λέτε, σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ, σας λέω, με τα συγκεκριμένα πράγματα που λέτε συμφωνώ. Ωστόσο, μου χαλάει την εικόνα όλο αυτό, όταν μου λέτε ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ θέλω να μου φτιάξει κάποιος άλλος το αμάξι, να δουλεύουν τέλεια και μετά να μπω εγώ μέσα στα αμάξι. Ενώ δεν με καταλάβατε. Πώς δεν σας εγώ καταλάβατε. Θέλω ο ελληνικός λαός. Το ίδιο λέει και το ΚΚΕ. Εγώ δεν συνεργάζομαι, δεν μπαίνω πουθενά στην κυβέρνηση. Προτιμώ να είμαι αντιπολίτευση. Δεν έτσι. Ο ελληνικός λαός, θέλω ο πολίτης. Ναι. Θέλω να δώσει στη δημιουργία τη δυνατότητα να φτιάξει και το αμάξι και το εργοστάσιο. Αν εάν μας δώσει μία μικρή δυνατότητα, ναι, βάσει αυτής της μικρής δυνατότητας θα πορευτούμε. Να σας πω παράδειγμα. Σας είπα ότι. Συγγνώμη, αν μπαίνατε υπουργός, δεν θα μπορούσατε να καταθέσετε ένα νομοσχέδιο. Βέβαια. Δεν θα μπορούσα να καταθέσω ένα νομοσχέδιο. Εγώ θέλω αυτό να το αλλάξω. Θα μπορούσα να καταθέσω ένα νομοσχέδιο με 10 ας πούμε συνυπεύθυνους. Το οποίο αφού ψηφιστεί δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί για όλα αυτά που σας λέω. Τώρα το ίδιο δηλαδή, ισχύει. Θα πηγαίνατε δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία αν σας έκανε μια πρόταση σήμερα? Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε? Να σας πω, επειδή αυτή η ιστορία με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας κρατάει 10 χρόνια. Ναι. Να σας πω το πάρα πολύ απλό. Στην περιφέρεια είμαστε σύμβουλοι από την παράταξη δημιουργία 3 άτομα. Ναι. Ζωή να έχουμε. Ναι. Και ήμασταν και επιδούρου 2 άτομα. Mm-hmm. Ψηφίζαμε όλα τα πράγματα που θεωρούσαμε σωστά. Ναι. Και επιδούρου μολονότι, ξέρετε τι είπα πριν την άποψη μου για το ΣΥΡΙΖΑ, το 80% των θεμάτων που έφερνε το υπερψηφίζαμε. Ναι. Διότι κρίναμε ότι αυτή η πλατεία πρέπει να γίνει με τον τρόπο που πρότειναν και οι υπηρεσίες της υπερφέρεσης, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Εκεί που διαφωνούσαμε, τα καταψηφίζαμε. Mm-hmm. Αυτή είναι μια τεχνική και δείχνει και μια πολιτική ηθική, ναι, η οποία θα ήθελα να εφαρμόζεται παντού. Έχω υπερψηφίσει και πρόταση του ΚΚΕ. Διότι ναι, συμφώνησα. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο Πορτίνας. Με ενδιαφέρει ότι αυτό που διαβάζω μου φαίνεται λογικό και πρέπει να εφαρμοστεί. Το υπερψηφίζω. Ναι. Αν λοιπόν ήμασταν στη Βουλή, αυτό θα κάναμε και με τη Νέα Δημοκρατία. Χωρίς παζάρια, τι μου δίνεις, τι σου δίνω, μια καρεκλίτσα από εδώ, βόλεψε το δικό μου, γιατί έτσι γίνεται το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή όταν ένα κόμμα πλησιάζει ένα άλλο πιο μικρό για να συμπληρώσει το ποσοστό που θέλει. Ναι. Αρχίζει το αλυσβέρισμα. Ναι, αλλά αύριο μεθαύριο. Εγώ σας λέω ότι μπαίνετε στη Βουλή. Και έρχεται μια όποια, όποιος. Και λέει ότι θα πρέπει να κάνουμε μια κυβέρνηση και θέλω και το θάνατο Τζίμερο που είναι στη Βουλή να αναλάβει ένα υπουργείο. Έλα, ρε φίλε, δείξε μας. Υπουργείο δημόσια τάξη. Ναι, λέμε τώρα. Παρανομία σημαίνει ασύλληψη, αυτόφορο, δίκη, καταδίκη, φυλάξη. Λέω, εκεί δεν θα μπείτε. Ούτε εκεί θα μπει. Εάν συμφωνήσουμε επ' αυτού, ναι, δηλαδή σε αυτό το θέμα, ενδεχομένως ναι, σε αυτό όμως. Ναι. Που σημαίνει ότι όταν βγει ο άλλος διαδηλώνοντας
20 νοματέοι και μπλοκάροντας το κέντρο της Αθήνας, θα συλληφθούν και 20, 200 και 200. Αν είναι 200.000, αλλάζει το πράγμα. Ναι. Διότι εκεί πια δεν μιλάμε για διαδήλωση, μιλάμε για μια πάνδημη, ας πούμε, εξέγερση. Είναι άλλο πράγμα. Εκεί θα το κλείσει το κέντρο, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Αλλά δεν γίνεται να δουλέψει ο μεγαζάτορας και εδώ και στην Αθήνα και σε κάθε πόλη, κυρίως στην Αθήνα που το Σύνταγμα είναι υπερατζάδα, ας πούμε. Και ο Χρυσοχοίδης το ήθελε αυτό, αλλά. Λοιπόν, πάμε. Νομίζω. Να που είναι το πρόβλημα. Ναι, το πρόβλημα, αλλά, είναι, πάντως, το πρόβλημα είναι, ας πούμε, στο ότι όταν μου επιτέθηκε. Ναι. Ο τραμπούκος του ΚΚΕ στην περιφέρεια Αττικής, ναι, νομίζω είδαν πολύ τον τρόπο με τον οποίο, ναι, όρμηξε και πέταξε, ναι, τον καφέ και έφτισε κτλ. Ήρθε ο αστυνομικός να τον συλλάβει. Ναι. Αλλά έπεσε τηλεφώνημα άνωθεν. Λοιπόν, εντάξει, όσο η πολιτική παρεμβαίνει και καταργεί τον νόμο στην πράξη, κράτος δεν θα έχουμε. Λοιπόν, κύριε Τζίμερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσία εδώ στο Radio North. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και στο μέλλον ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Βεβαίως, και θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε περισσότερο για την οικονομική. Την άλλη φορά θα κάνουμε αποκλειστικά οικονομική. Την ανέφερα ακροθυγώς, γιατί αυτή είναι η βάση ακόμα και της εθνικής μας επιβίωσης. Ένα κράτος φτωχό δεν έχει μέλλον.